Είμαστε με τον μελετητή και αντιπρόεδρο της ΠΕΘΑΣΥ, κύριο Γιάννη Φλωρίδη. Κύριε Φλωρίδη, στην φετινή πληρωμή της βασικής ενίσχυσης παρατηρήθηκαν μειώσεις στα ποσά των ωφελουμένων. Πού οφείλονται αυτές οι μειώσεις και τι πρόβλημα υπήρξε? Όπως έχουμε πει πολλές φορές και όπως έχουμε αναφερθεί εδώ και 1,5 χρόνο που ήμασταν οι μόνοι που, και ειδικά εγώ προσωπικά που έκανα όλο το γύρο της Ελλάδος και ενημέρωνα ποιες θα είναι οι αλλαγές της νέας ΚΑΠ, μέσα στα προβλεπόμενα της βασικής ενίσχυσης ήταν και αυτό, ότι ενημερώναμε ότι η βασική ενίσχυση, η οποία αποτελεί τον κορμό των επιδοτήσεων στη χώρα, με την προηγούμενη ΚΑΠ ήταν γύρω στο 1,70 εκατομμύρια περίπου ευρώ κάθε χρόνο που διανεμόταν στους Έλληνες αγρότες. Με τη νέα ΚΑΠ το ποσό αυτό κατέβαινε στα 829 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή είχαμε μια απώλεια της τάξης των 200 εκατομμυρίων, 200 και κάτι εκατομμυρίων, η οποία απώλεια αυτή ήταν η βασική αιτία και ο τρόπος και που θα συγκλίνουν τα δικαιώματα, η σύγκληση η λεγόμενη που λέγαμε, ότι ανά κάθε περιφέρεια, στις τρεις περιφέρειες που έχουμε βοσκοτοπικά δικαιώματα, δικαιώματα αρρωτριών εκτάσεων και δικαιώματα δενδρόδων καλλιεργειών, θα είχαμε το αντίστοιχο μέσο όρο της τετραετίας που θα έπρεπε σταδιακά όλη η παραγωγή να προσαρμοστούν σε αυτή την επιλογή. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα στη φετινή χρονιά να δούμε πράγματα τα οποία ίσως και εμείς οι ίδιοι ακόμα δεν πιστεύουμε ότι θα δούμε. Είδαμε βέβαια να εφαρμόζεται αυτό το σύστημα της σύγκλησης, αλλά πιστεύω ότι το σύστημα έχει εφαρμοστεί λάθος από τους διαχειριστές οι οποίοι βγάλαν τα δικαιώματα που αναλογούν σε κάθε παραγωγό στη χώρα. Αυτό το λάθος πρόκειται να διορθωθεί? Αυτό το λάθος είναι ακόμα στον εντοπισμό του. Αν είδατε στην ανακοίνωση που έβγαλε το Υπουργείο Αγροτικής Αναπτύξης, ανέφερε ότι από τα 829 εκατομμύρια που ήταν το σύνολο των επιδοτήσεων, μόνο τα 741 εκατομμύρια διανεμήθηκαν και ενεργοποιήθηκαν από τους Έλληνες αγρότες. Τα υπόλοιπα 88 εκατομμύρια που είναι. Εδώ παρατηρείται κάτι το οποίο μετά από πολύ βάσανο και κόπο και σήμερα που έχουν περάσει στις εφαρμογές μας τις εξατομικεύσεις των κάθε παραγωγών, θα μπορούμε να έχουμε μια πιο σοβαρή εικόνα πώς έγινε η διαδικασία της σύγκλησης. Από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι πιστεύουμε οι αρκετοί οι οποίοι ασχολούμαστε και είμαστε σε επικοινωνία αυτή τη στιγμή και ψάχνουμε να βρούμε τις βασικές αιτίες, πιστεύουμε ότι υπάρχει ένα σοβαρό λάθος του τρόπου υπολογισμού των δικαιωμάτων. Γι' αυτό έχουμε και βλέπουμε μείωση δυσανάλογη από αυτή που περιμέναμε στα δικαιώματα. Δηλαδή περάσαμε στον ξαφνικό θάνατο. Έτσι λεγόταν η διαδικασία που αν την επιλέγαμε σαν χώρα με το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο, μπορούσαμε να πάμε αυτόματα στη μείωση των επιδοτήσεων της βασικής ενίσχυσης ισόπουσα σε όλους τους παραγωγούς μέχρι να φτάσουμε στα 21,5, στα 27 και στα 17,5 ευρώ που είναι οι αντίστοιχες τιμές αναστρέμα των καλλιεργειών που καλλιεργούμε αναπεριφέρεια. Από ό,τι φαίνεται και από ό,τι αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι έχει γίνει ένας λάθος υπολογισμός ο οποίος πρέπει να επαναξεταστεί για μένα ξανά από την αρχή. Πρέπει να ακολουθηθεί μια στάνταρ διαδικασία, αυτή που προβλέπεται από τον κανονισμό. Και η διαδικασία που προβλέπεται από τον κανονισμό είναι συγκεκριμένη. Ότι αυτή η μείωση των δικαιωμάτων σε αυτούς που θα έχουν μείωση, γιατί δεν θα έχουν όλη η παραγωγή μείωση των δικαιωμάτων, αυτή η παραγωγή που θα έχουν μείωση στη βασική θα πρέπει μέσα σε τέσσερα στάδια, μέχρι το 26, μέχρι τις 31 Δεκάτου το 26 να έχουν μια πτώση. Αυτοί που θα ανεβούν να έχουν μια αντίστοιχη αύξηση κάθε χρόνο. Επειδή φαίνεται ότι ο τρόπος με τον οποίο έγινε ο υπολογισμός των δικαιωμάτων έγινε με μεγαλύτερη σύγκληση από ό,τι προβλέπει κάπου. Και ότι
τα ποσά τα οποία διανεμήθηκαν είναι λιγότερα από το συνολικό ποσό που έχει η χώρα. Φαίνεται ότι έγινε ένα τρομακτικό λάθος. Αυτό το τρομακτικό λάθος δημιούργησε αυτή τη στιγμή την εικόνα σε όλους τους αγρότες στην Ελλάδα, όχι μονάχα στην περιοχή μας. Στην περιοχή μας ίσως είναι και λίγο λιγότερες οι αντιδράσεις, γιατί είχαμε χαμηλά δικαιώματα περιφερειακά, εμείς στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Αλλά στις άλλες περιφέρειες δημιουργήθηκε πανικός. Και δημιουργήθηκε πανικός γιατί? Γιατί ο τρόπος υπολογισμού αυτός, έτσι όπως φαίνεται ότι έγινε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δημιούργησε τεράστιο, μα τεράστιες ανισότητες στην διανομή, στην ατομική διανομή των επιδοτήσεων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις σας, πόσο περίπου θα ήταν το ανώτερο ποσοστό μείωσης της βασικής ενίσχυσης? Γιατί τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο να βλέπουμε ότι μειώθηκε γνωστό στο μισό. Έχουμε περιπτώσεις που, όπως είπατε, έχουμε 50% μείωση. Η μείωση σε καθέναν είναι διαφορετική. Δεν θα μπορούμε να την υπολογίσουμε, γιατί ένας αυτή τη στιγμή του 2022 είχε δικαίωμα 100 ευρώ ανά εκτάριο και θα πρέπει να προσαρμοστεί στις 31 δεκάτου του 2026 στα 21,5. Καταλαβαίνετε ότι από τα 100 όταν κατεβαίνουν στα 21,5 η πτώση είναι τεράστια. Αλλά αυτή η πτώση έπρεπε να επέρθει σταδιακά, όχι αυτόματα. Η σταδιακή πτώση του θα του δίνει, ας πούμε, στις πιο δύσκολες των περιπτώσεων πτώσεις δικαιωμάτων αξίες που θα έφταναν σε ποσοστό το ανώτερο του 20%. Αυτή τη στιγμή παρατηρούμε πτώση αυτόματα και 50 και 55%. Όλη αυτή η διαδικασία και ο τρόπος υπολογισμού είναι ενδεικτικά, σας λέω, ότι υποθέτουμε ότι είναι αυτό αυτή τη στιγμή. Περισσότερες πληροφορίες και περισσότερα δεδομένα θα έχουμε όταν θα βγουν οι ίδιες οι υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, παρόλο που περνάνε αυτή τη στιγμή έναν κλειδονισμό με τις αλλαγές διοικήσεων κτλ. Θα πρέπει να βγουν οι υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες θα μας εξηγήσουν με ποιο τρόπο κάναν τη διανομή των επιδοτήσεων. Πώς μοιράσαν τα δικαιώματα με τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Αυτή τη στιγμή δεν βγήκε καμιά ανακοίνωση το πώς μοιράστηκαν. Βγήκε μόνο μια ανακοίνωση και από το Υπουργείο το ποιοι πήραν και πόσα χρήματα πήραν. Αφού υπήρχε ένα συγκεκριμένο γούσουλα ως προς την διανομή των χρημάτων, δεν θα έπρεπε να έχει εφαρμοστεί και τώρα βρισκόμαστε σε αυτή την ικτρή, θα έλεγα, κατάσταση? Το τι θα έπρεπε να γίνει και το τι δεν θα έπρεπε να γίνει, αυτά ήταν γνωστά και για αυτά τα θέματα κρατούσαμε επιφυλάξεις και εμείς σαν σύλλογος απέναντι στις ενέργειες που γινόταν τόσο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και από τους περί τον ΟΠΕΚΕΠΕ τεχνικούς συμβούλους και που προσπαθούσαν να χαλιναγωγήσουν και να δημιουργήσουν προβλήματα πάντοτε προς μια κατεύθυνση η οποία είχε κάποιες, πάντοτε υπάρχουν σκοπιμότητες, υπήρχαν κάποιες σκοπιμότητες και πάνω στις σκοπιμότητες αυτές δημιουργήθηκαν αυτού του είδους τα, ας το πω, τα αποτελέσματα. Τα γνωρίζαμε. Ξέραμε, έχουμε, εγώ προσωπικά και ο πρόεδρος και η διοίκηση του ΣΠΕΦΑΣΕ είχαμε ενημερώσει πολλές φορές το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την ηγεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι η διαδικασία την οποία ακολουθεί στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τις προϋποθέσεις της νέας ΚΑΠ θα μας οδηγήσουν στα φράγια. Το καράβι χτύπησε. Ευτυχώς είμαστε ακόμα στην αρχή και το χτύπημα είναι ακόμα απαλό. Αν δεν προσαρμοστούμε με αυτά που έλεγε το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο σε όλα τα επιμέρους τμήματα των επιδοτήσεων, θα δούμε και καινούργια βαλτερολό στις επόμενες πληρώμες. Πώς σχολιάζετε την απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να ζητήσει την παραίτηση της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ? Ένα εσωτερικό θέμα του Υπουργείου, επαπτευόμενους φορές του Υπουργείου ΟΠΕΚΕΠΕ, πραγματικά πολλές φορές οδηγήθηκαν σε συγκρούσεις και σε κόντρες όσο αφορά τον τρόπο χειρισμού όχι μονάχα των επιδοτήσεων αλλά και η γέννη της εφαρμογής της κοινής αγροτικής πολιτικής. Νομίζω είναι μια πολιτική απόφαση την οποία
ο μόνος αρμόδιος που μπορεί να μας την εξηγήσει γιατί και πώς την έκανε είναι ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Εμείς επιφυλακτικά βλέπουμε αυτή τη στιγμή αυτές τις αλλαγές. Θεωρούμε ότι δεν είναι μόνο τα πρόσωπα τα οποία θα πρέπει να αλλάξουν, αλλά είναι και οι πολιτικές που πρέπει να αλλάξουν. Και θεωρούμε ότι το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο, όπως σχεδιάστηκε και όπως καταγράφηκε, έχει αδυναμίες. Έχει αδυναμίες ο κρατικός μηχανισμός και το έχουμε τονίσει πολλές φορές ότι ο κρατικός μηχανισμός έχει αδυναμίες όσο αφορά την εφαρμογή ενός τέτοιου στρατηγικού σχεδίου και όλη αυτή η κατάσταση δημιούργησε αυτό το αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξουμε και φιλοσοφία, όχι μονάχα διοικήσεις, όσο αφορά τα πρόσωπα. Δεν παίζουν ρόλο μόνο τα πρόσωπα. Βασικότερο ρόλο παίζει η αλλαγή φιλοσοφίας και η αλλαγή πολιτικής. Και αυτή τη φορά, πραγματικά, ούτε ο ΠΚΠ είναι ανεύθυνος, ούτε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι ανεύθυνος. Αυτός που δεν φταίει σε τίποτα είναι ο Έλληνας αγρότης. Αυτό που λέγαμε πέρυσι, ότι έπρεπε ο Έλληνας αγρότης να έχει ενημερωθεί ποιες αλλαγές επιφέρει η νέα ΚΑΠ, που σε ποια σημεία πρέπει να προσέξει, τι διαδροτικές κινήσεις πρέπει να κάνει μέσα στην εκμετάλλευσή του. Αυτά τα είπαμε το καλοκαίρι, αλλά κανείς δεν τα ακούει. Όλοι πίστευαν, έλα μωρέ, Ελλάδα είναι, εδώ θα εφαρμοστεί κάτι διαφορετικό. Κι όμως, βλέπετε, αυτή τη στιγμή μπήκαμε στην εφαρμογή της νέας κοινή αγροτικής πολιτικής και ξεκινήσαμε με προβλήματα. Και αυτά τα προβλήματα εύχομαι να μην συνεχιστούν στα επόμενα κομμάτια. Γιατί περιμένουμε αναδιανεμητικές, περιμένουμε επιδοτήσεις που έχουν να κάνουν με τα οικολογικά σχήματα. Το μεγάλο αγκάθι, εγώ το έλεγα πάντοτε, το μεγάλο αγκάθι αυτής της κοινή αγροτικής πολιτικής που έρχεται είναι η σύγκληση. Αυτή η σύγκληση θα φέρει ανατροπή και φέρνει ανατροπή σε πολλές γεωργικές εκμεταλλεύσεις όσο αφορά τη βασική ενίσχυση. Εκεί είπαμε ότι θα δημιουργηθούν κατάλληλο κλίμα μέσω των οικολογικών σχημάτων που ήταν το παλιό πρασίνισμα, που και αυτό είναι κουτσουρωμένο. Και αυτό θα έρθει κουτσουρωμένο. Και θα έρθει και με άλλα κριτήρια, με κριτήρια προγραμμάτων, που δεν ξέρουμε τι αποτελέσματα θα έχει. Όλη αυτή η διαδικασία πρέπει και είναι απαραίτητο αυτοί που θα αναλάβουν την ηγεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ από εδώ και πέρα και αυτοί που θα δίνουν τις πολιτικές κατευθύνσεις, πρώτον και την εμπειρία να έχουν και τη γνώση να έχουν, να ακούν, που είναι πολύ βασικό, να ακούν και να φουγκράζονται το πώς η επαρχία αντιλαμβάνεται όλα αυτά και το πιο βασικό, να ενημερώνουν. Αυτή τη στιγμή, τα τελευταία χρόνια, ό,τι γινόταν στις διαδικασίες της πληρωμής των επιδοτήσεων, γινόταν κάτω από αδιαφάνεια. Και όταν λέω αδιαφάνεια, τι εννοώ? Γινόταν μια πληρωμή, καλός ή κακός, αλλά ποτέ δεν παίρναμε ρεπόρτο πώς έγινε η πληρωμή. Τα τρία τελευταία χρόνια ταλανιζόμαστε και δεν μπορούσαμε ποτέ να εξηγήσουμε στον αγρότη, για να του δώσουμε να καταλάβει ότι αυτό είναι το πρόβλημά σου ή αυτό πληρώνεσαι με αυτή τη διαδικασία. Αυτά τα πράγματα έφεραν όλες αυτές τις ανατροπές και ήρθε και κόλλησε και η νέα κοινή αγροτική πολιτική και τα έχει κάνει πλέον σε τέτοιο σημείο μπερδεμένα όλα τα δεδομένα των ευρωπαϊκών ενισχύσεων, ώστε όχι μόνο ο παραγωγός να μπερδευτεί, να μπερδευτούμε και όλοι στην αλυσίδα από τον Υπουργό μέχρι και τον τελευταίο παραγωγό. Προηγουμένως κάνατε μία αναφορά. Ποιες είναι οι επιδοτήσεις που αναμένετε που θα ακολουθήσουν και αν θα περιμένουμε και εκεί έκπληξεις? Ποιες επιδοτήσεις περιμένουμε? Ας ξεκινήσουμε τώρα πρώτα με τη λογική. Έχουμε τελειώσει τις δηλώσεις του 2023? Όχι. Είμαστε σε ένα στάδιο που φέτος οι δηλώσεις αυτή τη στιγμή προσαρμόστηκαν και έχουν ολοκληρωθεί μόνο όσο αφορά το κομμάτι της βασικής ενίσχυσης. Αυτό δηλαδή το κομμάτι το οποίο πληρώνεται. Και περιμένουμε το Δεκέμβριο να γίνουν πληρωμές όπως ήθιστε και όπως γνωρίζουμε από τα προηγούμενα χρόνια. Κάθε Δεκέμβριο ο Έλληνας αγρότης ήξερε ότι θα πάρει το υπόλοιπο της βασικής ενίσχυσης, αυτό το
30%. Το 30%, γιατί συνήθως κάθε χρόνο μοιραζόταν το 70% προκαταβολή και το 30%. Και το πρασίνισμα, το οποίο πρασίνισμα αποτελούσε το 1/3 των συνολικών επιδοτήσεων που έπαιρνε ο κάθε αγρότης. Αυτό το πρασίνισμα πλέον έχει μετατραπεί σε οικολογικό σχήμα, σε οικοσκίνηση. Αυτό το οικοσκίνηση και αυτή η διαδικασία, το να συμμετέχουμε σε αυτά τα επιπλέον περιβαλλοντολογικά προγράμματα, δεν δίνουν τη δυνατότητα το Δεκέμβριο να είναι έτοιμη ούτε υπηρεσιακά, ούτε τεχνικά, ούτε ελεγκτικά οι διαδικασίες που προβλέπονται από τον κοινοτικό κανονισμό. Αλλά το Δεκέμβριο οι πληρωμές των ενισχύσεων θα είναι μηδαμινές. Δεν θα έχουμε τα χρήματα που ξέραμε ότι παίρναμε τα προηγούμενα χρόνια. Εκτός αν συμβεί κάτι άλλο, το οποίο είναι κανονιστικά αυτή τη στιγμή δεν προβλέπεται. Οι προβλέψεις οι δικές μου, και όχι μονάχα οι δικές μου, αλλά των ανθρώπων που είμαστε στον χώρο και είμαστε χρόνια στον χώρο και τον παρακολουθούμε τόσο στενά και έχουμε επαγγελματικά να δειχθεί μέσα από αυτό το χώρο, παρατηρούμε τρία πράγματα. Ότι φέτος οι πληρωμές θα γίνονται λίγο-λίγο, σταδιακά, όταν θα είναι έτοιμες ή τα εκοσκήνη ή συνδεδεμένες ενισχύσεις, και αυτό μπορεί να πάει μέχρι τον Ιούνιο-Ιούλιο της επόμενης χρονιάς. Προβλέπεται βέβαια και από τις εφαρμογές των διατάξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Αυτή η διαδικασία φέτος θα αλλάξει και τον τρόπο που δίνονται οι επιδοτήσεις. Δηλαδή, θα έχουμε συχνότερες πληρωμές με λιγότερα χρήματα. Όταν όμως η επιδότηση γίνεται, τεμαχίζεται και γίνεται σε πολύ μικρά κομμάτια, μετατρέπεται σε επίδομα. Η επιδότηση δεν είναι επίδομα. Η επιδότηση και η ενίσχυση στον αγροτικό τομέα είναι η έλλειψη του εισοδήματος που υπάρχει λόγω της διαφοράς του κόστους προϊόντος και παραγωγής αγοράς και κατανάλωσης. Δεδομένου τούτου δεν θα έπρεπε όμως τα χρήματα να είναι περισσότερα, δεν είναι λιγότερα. Οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όταν πάρθηκαν για το πώς θα εφαρμοστεί η νέα κοινή αγροτική πολιτική, δεν πάρθηκαν ούτε από τους Αμερικάνους ούτε από τους Κινέζους. Πάρθηκαν από τους Ευρωπαίους ηγέτες. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες βάλαν προτεραιότητες και οι προτεραιότητες στην κοινή αγροτική πολιτική που βάλαν δεν ήταν τόσο το οικονομικό κομμάτι όσο το περιβαλλοντολογικό. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα εφάρμοσε πολιτικές οι οποίες πολιτικές στρέφουν τον γεωργό όχι στην παραγωγή τόσο όσο στη διαφύλαξη του περιβάλλοντος, στην κλιματική αλλαγή, τους 7 στόχους που έβαλε η ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη του πλανήτη. Όλα αυτά, στο αλής βερίσιτ που γίνεται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και στους προϋπολογισμούς πώς θα διανεμηθούν, η γεωργία πήρε δεύτερο ρόλο. Αυτό είναι το δεύτερο ρόλο, οι προτεραιότητες πήγαν αλλού. Αυτός ο δεύτερο ρόλο σημαίνει και μείωση κονδυλίων. Και αυτό το ξέραμε. Δεν είναι κάτι καινούριο. Τι είπαμε όμως, επειδή οι δυνατότητες υπάρχουν, επειδή δεν είχαμε ποτέ απορροφητικότητα όλων των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, σαν χώρα να ενεργοποιηθούμε. Να ενεργοποιηθούμε, να έχουμε μεγαλύτερες απορροφήσεις κονδυλίων για να συμπληρώσουμε αυτή τη χασούρα η οποία θα προέκυπτε από τη μείωση των επιδοτήσεων. Είτε αυτό θα γινόταν στον πρώτο πυλώνα μέσω των οικολογικών σχημάτων. Ποια οικολογικά σχήματα? Αυτή τη στιγμή στα οικολογικά σχήματα επικρατεί ένα μπάχαλο. Ένα μπάχαλο διοικητικό, ένα μπάχαλο τεχνικό. Βάλαμε το 55% του συνόλου των ενισχύσεων που θα δοθούν ως οικολογικά σχήματα, ως νέο πρασίνισμα, στη βιολογική γεωργία, στη διατήρηση της βιολογικής γεωργίας. Και εμείς εφαρμόζουμε ένα σύστημα που δεν μπορώ να καταλάβω, όχι τη διατήρηση της βιολογικής, αλλά της εισαγωγής στη βιολογική γεωργία. Και έχουμε χρήματα στον δεύτερο πυλώνα, τα οποία ήταν και είναι για αυτόν τον σκοπό. Δεν χρησιμοποιούμε εκείνα τα χρήματα. Στρέψαμε τον κόσμο σε ένα οικολογικό σχήμα, το έκτο οικολογικό σχήμα που έχει να κάνει με τη φυτοπροστασία, που έχει 41 εκατομμύρια, περίπου 45 εκατομμύρια ευρώ χρήματα, και στρέφουμε όλη την εντατική γεωργία της Ελλάδος σε αυτό το οικολογικό σχήμα.
Τι να πάρουν οι άνθρωποι αυτοί του υπουργείου. Δηλαδή, έχουν γίνει λάθη στρατηγικής στο εθνικό στρατηγικό σχέδιο που θα πρέπει γρήγορα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να τα διορθώσει. Πρέπει γρήγορα να τα διορθώσει, να πάρει αποφάσεις να αφουγκραστεί ποιο είναι το πρόβλημα στην αγορά. Το πρόβλημα στην αγορά, όταν λέω στην αγορά, εννοώ στον αγροτικό κόσμο. Να αφουγκραστεί το Υπουργείο ποιο είναι το πρόβλημα. Αν το Υπουργείο συνεχίσει με την ίδια λογική που επικράτησε από την ανακοίνωση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου και μέχρι σήμερα, οδηγούμαστε στα βράχια. Ποιες είναι οι παρεμβάσεις που θεωρείτε ότι θα πρέπει να κάνει το Υπουργείο? Οι παρεμβάσεις που θα πρέπει να κάνει το Υπουργείο είναι, πρώτον, να ξανααναλύσει το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα της ελληνικής γεωργίας, θα φτιάξει αυτή τη διαδικασία, θα βρει σίγουρα τις φόρμουλες εκείνες που θα πρέπει τι να ζητήσει στην αναδιαπραγμάτευση, γιατί πάντοτε ξέρουμε ότι η κοινή αγροτική πολιτική στην Ευρώπη είναι κάτι ρευστό, αλλάζει, δεν είναι σταθερό. Πάντοτε υπάρχουν αναδιαπραγματεύσεις, πάντοτε υπάρχουν αλλαγές. Θα πρέπει πάνω σε αυτό το σημείο να ζητήσει αλλαγές και να ζητήσει σοβαρές αλλαγές όσο αφορά το κομμάτι της εφαρμογής του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου. Ίσως να χρειαστεί να αλλάξουν οικολογικά σχήματα. Ίσως θα χρειαστεί να αναθεωρηθούν πράγματα που έχουν να κάνουν με το ύψος των ενισχύσεων, τις περιφέρειες της χώρας και τον τρόπο με τον οποίο πάμε στη σύγκληση. Κάποια από αυτά θα πρέπει σίγουρα το Υπουργείο να τα προτεραιοποιήσει, να δει πού είναι οι βασικότερες προϋποθέσεις και πάνω σε αυτές τις προϋποθέσεις και στην κατηγοριοποίηση αυτή που θα κάνει, να αρχίσει ένα-ένα από αυτά να τα διορθώνει, να τα φέρνει στην πραγματική ελληνική γεωργία, ώστε να μπορούν να γίνουν και να υλοποιηθούν από τον Ελληνικό αγρότη.